Με θέμα διαχέοντας τις καλές πρακτικές των Δήμων για την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών, οι Δήμοι αντάλλαξαν πρακτικές για καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσουν στους Δήμους τους και έχουν ως απότερο στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Διημερίδα που πραγματοποιήθηκε την 5η, 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Δήμος Ξάνθης βρέθηκε στο επίκεντρο καθώς επιλέχθηκε μεταξύ όλων των Δήμων της χώρας από τους διοργανωτές για την παρουσίαση της ιστοσελίδας του ως καλής πρακτικής. Στην εισήγησή του, ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαραλάμπος Δημαρχόπουλος τόνισε ότι ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και τους διαφορετικούς ρυθμούς ζωής της κοινωνίας, έχοντας πάντα ως απότερο στόχο το όφελος του Δημότη μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών, την εξοικονόμηση χρόνου και κόπου, την ενίσχυση της διαφάνειας, την προώθηση των διαδικασιών συμμετοχικότητας. Την Πέμπτη και Παρασκευή που μας πέρασε υπήρχε μια διημερίδα της Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με την Ένωση Γενικών Γραμματέων στη Θεσσαλονίκη. Εκεί προσπαθούν και το Εθνικό Κέντρο αλλά και η Ένωση Γενικών Γραμματέων να αναδείξουν καλές πρακτικές από κάθε Δήμο προκειμένου να αποτελέσουν φάρος, μπούσουλα για όλους τους άλλους τους Δήμους. Εκτίμησαν λοιπόν ότι η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο Ξάνθης τον τελευταίο χρόνο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και μάλιστα κάποιοι είπαν ότι ήταν πέρα από τις προβλέψεις. Αυτό βέβαια που τους έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι δεν στήκησε ούτε ένα ευρώ γιατί αξιοποιήθηκε η εμπειρία του προσωπικού του τμήματος πληροφορικής στο Δήμο Ξάνθης και το αποτέλεσμα ήταν θα έλεγα θεαματικό. Τους είπα βεβαίως ότι δεν σταματάμε εκεί, ήδη έχουμε και άλλες προτάσεις από τους ειδημότες μας το πώς μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο και τις επεξεργαζόμαστε προκειμένου να γίνει πιο προσιτό θα έλεγα στην κοινωνία και πιο γλιτώνει και κόπο και χρόνο ο ειδημότης μας. Με αυτό το κριτήριο και μόνο προχωράμε και στο επίπεδο της ενημέρωσης αλλά βέβαια και της διαδραστικότητας που έχει ο πολίτης με το Δήμο και ο Δήμος με τον πολίτη. Τέλος, ο κύριος Δημαρχόπουλος τόνισε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της σελίδας του Δήμου πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου χωρίς κανένα επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό του Δήμου, λαμβάνοντας τα εύσημα από τους παρευρισκόμενους, με πολλούς εξ αυτών κυρίως δημάρχων όλων των περιοχών να ζητούν από το Δήμαρχο τη συνδρομή του Δήμου Ξάνθης και του Τμήματος Πληροφορικής για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων στους Δήμους τους.